Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια Πέμπτη, άλλη μια πολιτική εκπομπή από το NSTV. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου σήμερα ο Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε και σε εσάς και να μην πω τηλεθεατές, σε όσους μας παρακολουθούν, βασικά δεν είναι κλασική τηλεόραση, σε όσους λοιπόν κάνουν παρέα μαζί μας αυτή την ώρα. Δυστυχώς, λόγω και της εποχής και λόγω του social distancing το οποίο επιβάλλεται, νομίζω ότι οι τεχνολογίες βοηθάνε να έρθουμε κοντά και με τον κόσμο και μεταξύ μας, για να ακουστεί και η άποψη της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και για να ενημερωθεί και ο κόσμος καλύτερα. Να ξεκινήσω, κύριε Γαϊτάνη, με την επικαιρότητα. Είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι και τη δίκη του αιώνα, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή η δίκη που περιμέναμε. Χθες είχαμε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Σήμερα είχαμε τις εισηγήσεις της εισαγγελέως για συγκεκριμένα πρόσωπα. Μεγάλη λίστα, μεγάλος ο κατάλογος. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, πώς κρίνει η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσμα και πώς κρίνει η Νέα Δημοκρατία και την καταδίκη των άλλων κομμάτων. Είχαμε καταδίκη και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και αποσύσσομαι την αντιπολίτευση. Χθες ήταν σίγουρα μια σπουδαία ημέρα και για τη δημοκρατία στη χώρα μας και γενικά για την πολιτική και μάλιστα η χθεσινή ημέρα ήταν ιστορική και είχε και μια απήχηση όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και έξω από αυτό στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ήταν πολύ σημαντικό ότι καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση πλέον ένα ναζιστικό μόρφωμα, ένα κόμμα που εκμεταλλεύτηκε την πολιτική του δύναμη, την κοινοβουλευτική του παρουσία για να κάνει έκνομες πράξεις. Κατά συνέπεια ήταν λοιπόν χαρακτηριστική και ιστορική χθεσινή ημέρα και εμείς αν θέλετε ως Νέα Δημοκρατία είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί επί Νέας Δημοκρατίας στάθηκαν υποθέσεις αυτή στη δικαιοσύνη. Αν θυμάστε ενοποιήθηκαν οι διάφορες έτσι, δικογραφίες, ας το πούμε, διάφορες υποθέσεις γιατί χθες δεν βγήκε μόνο απόφαση για την δολοφονία του Παύλου Φίσα, βγήκε απόφαση για την επίθεση, για τις διάφορες επιθέσεις που είχε κάνει η Χρυσή Αυγή σε διάφορους έτσι, ανθρώπους. Οπότε αυτό προήλθε από την συμπεριφορά και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας που ήταν κάθετα απέναντι, κύριε Πετρόπουλε, όλα αυτά τα χρόνια και στο Κοινοβούλιο και έξω από αυτό. Κατά συνέπεια, η στάση δική μας ήταν χαρακτηριστική, ήταν καταδικαστική και μην ξεχνάτε ότι το 2019 ήρθε η πολιτική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, από εκεί ξεκίνησαν όλα, που η Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, με τον πολιτικό της λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πολιτικό του λόγο, απομόνωσε τα άκρα και βοήθησε ώστε οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους, γιατί ο λαός είναι ο κυρίαρχος σε αυτές τις περιπτώσεις, να βγάλει να θέσει εκτός Κοινοβουλίου τη Χρυσή Αυγή, ώστε να έρθει και χθες η καταδικαστική απόφαση, η ποινική καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Οπότε από αυτή την άποψη είμαστε ευχαριστημένοι και για το αποτέλεσμα της χθεσινής δίκης, αλλά και για το γεγονός ότι το δικό μας κόμμα έχει βάλει ένα μεγάλο λιθαράκι σε αυτήν την κατεύθυνση. Διάβασα ότι παραστήκατε χθες στις αποφάσεις, το είδα σωστά, ότι ήσασταν και εσείς. Κοιτάξτε, πήγαμε ένα κλιμάκιο, μια αντιπροσωπεία, αν θέλετε, από τη Νέα Δημοκρατία, με επικεφαλής στο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον Γιώργο Στεργίου. Φτάσαμε στο εφετείο, έκανε ο κ. Στεργίου μια δήλωση εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Καθίσαμε λίγη ώρα και αποχωρήσαμε. Δεν είχαμε παρουσία εντός της αιθούσης, νομίζω δεν χρειαζόταν αυτό, αλλά θέλαμε να είμαστε εκεί για να καταδικάσουμε κι εμείς την πολιτική συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής και εξάλλου θέμα της δικαιοσύνης ήταν να αξιολογήσει την ποινική. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα, γιατί είχε ιδιαίτερο κόσμο και πολύ κοντά ο ένας τον άλλον, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Υπήρχε μια προσμονή για το αποτέλεσμα. Εμείς πήγαμε κάμποση ώρα πριν βγει η τελική απόφαση, υπήρχε μια προσμονή για το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό ήταν εντάξει, η ατμόσφαιρα δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Οπότε ήταν όλα καλά. Επικροτείτε την στάση των κομμάτων που καταδίκασαν και χθες και σήμερα την Χρυσή Αυγή και προφανώς τέθηκαν υπέρ της απόφασης της δικαιοσύνης? Κύριε Πετρόπουλε, φυσικά είναι θετικό αυτό, αλλά το θέμα είναι κανείς τι έχει κάνει για να φτάσουμε και στο χθες. Γιατί σας λέω, το χθες υπήρχε επειδή η Νέα Δημοκρατία το 2013 ενήργησε όπως ενήργησε. Υπήρχαν άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, που καθυστέρησε επί των ημερών του η δίκη. Σας
4,5 χρόνια δεν υπήρχε μεγάλη πρόοδος. Σας θυμίζω ότι δεν βρισκόντουσαν αίθουσες για να γίνει δίκη. Οι δικαστές που συμμετείχαν στη δίκη ήταν φορτισμένοι και με άλλα καθήκοντα, αλλά και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα σε πολλές κοινοβουλευτικές διαδικασίες, πώς να το πω, εκμεταλλεύτηκε την ψήφο της Χρυσής Αυγής. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, το 2014 στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όντας υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είχε πει ότι αν τολμήσει βουλευτής Χρυσής Αυγής να ψηφίσει υπέρ του Σταύρου Δήμα, τότε ο ίδιος θα ψήφιζε παρόν για να ακυρώσει τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, ώστε να μην δοθεί, να μην λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, να το πω καλύτερα, ως πλυντήριο για τη Χρυσή Αυγή. Ο ίδιος ο Σταύρος Δήμας τότε είχε πει ότι δεν θέλει να εκλεγεί με ψήφους της Χρυσής Αυγής, ενώ υπήρχαν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι δεν διαχωρίζονται οι ψήφοι από καλές σε κακές, όλες οι ψήφοι είναι χρήσιμες. Οπότε υπήρχε από τη μία μια σταθερή, οριζόντια, αν θέλετε, αποφασιστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, και αυτό είναι κάτι που και αυτές τις μέρες αξιολογείται από τους Έλληνες πολίτες διαχρονικά, και βέβαια όσα είδαν σήμερα και στο φως της δημοσιότητας από τις καταγγελίες του κύριου Κοντονή. Είχαμε και παρέτηση Κοντονή σήμερα, το οποίο ενδεχομένως να δίνει και λίγο περισσότερο βάρος στα όσα είπατε πριν, γιατί κάπου ενδεχομένως το συγκεκριμένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να ήρθε παλαιότερα σε κόντρα και σήμερα να ήταν η εκτόνωση αυτής της κόντρας, δεδομένου του νόμου που απαλύνει κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένες καταδίκες συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Είναι έτσι? Έτσι, αυτό δήλωσε ο κύριος Κοντονής, ότι είχε διαφωνίες τότε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα, η οποία σας θυμίζω ότι ήρθε λίγες μέρες πριν να διαλυθεί η Βουλή και να γίνουν οι εκλογές του 2019. Σωστά. Ότι υπενήχθηκε ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας έχασε τη θέση του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι ξεκάθαρος ο κύριος Κοντονής σε αυτό που είπε. Και το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε αυτές τις ποινές που θα έχουμε εν πολύς οφείλεται σε εκείνη την τροποποίηση του ποινικού κώδικα που, ας πούμε, τους διευθυντές με αυτούς που συμμετέχουν, ας πούμε, σε μια εγκληματική οργάνωση, τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Γατάνια, φύγουμε από το θέμα αυτό. Πάμε στο θέμα το οποίο... Πάντως, κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη, πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, θα πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ότι δεν τελειώσαμε εχθές. Μπορεί χτες να τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει η προσπάθεια στην κοινωνία για να εκριζώσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα της βίας, της μυσαλλοδοξίας, του ρατσισμού, να είναι συνεχής και διαρκής. Δεν αρκεί μόνο η χθεσινή απόφαση. Η χθεσινή απόφαση ήταν μια εμβληματική, αν θέλετε, απόφαση. Ήταν μια ιστορική απόφαση. Αλλά η μάχη αυτή στην κοινωνία θα πρέπει να δίνεται συνεχώς, διαρκώς. Κανείς να μην το ξεχνά αυτό. Η μάχη για τη δημοκρατία πρέπει να είναι καθημερινή. Σωστά, και συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Ας φύγουμε λοιπόν από το θέμα αυτό της επικαιρότητας. Πάμε στο θέμα το οποίο συνεχίζει να απασχολεί δυστυχώς ολόκληρο τον πλανήτη. Χιλιάδες θάνατοι είναι το θέμα του COVID-19. Φαίνεται δυστυχώς ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα σταθεροποιούνται σε ένα νούμερο πάνω από 350 με 400. Πριν από λίγο είχαμε και πάνω από 430 νέα κρούσματα. Η ερώτησή μου είναι αν πολιτικά έχετε κάποια αίσθηση ότι βλέπουμε νέα μέτρα, ίσως κάποια τοπικά lockdown ή ίσως κάποια χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους. Κύριε Πετρόπουλε, κοιτάξτε, τα τοπικά lockdown είναι κάτι το οποίο εφαρμόζονται όπου κρίνει η πολιτεία απαραίτητο. Από εκεί και πέρα, τα δύο βασικά μέτρα για την καταπολέμηση του κορονοϊού είναι η χρήση μάσκας και οι αποστάσεις. Όσο περισσότερο κρατάμε τις αποστάσεις, για παράδειγμα, θα κάναμε αυτή την εκπομπή, θα ερχόμουν από εκεί, όπως το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, θα είμαστε δίπλα. Την κάνουμε όμως από μια απόσταση, το ίδιο αποτέλεσμα παράγεται, χωρίς να παίρνουμε και οι δύο το ρίσκο μιας έτσι επαφής. Το να φοράμε τη μάσκα όσο περισσότερο μπορούμε είναι πράγματα που μας βοηθούν να περάσουμε αυτό το δύσκολο χειμώνα. Σίγουρα θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Βλέπουμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, της Ευρώπης. Η χώρα μας τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από αυτές τις χώρες, γιατί οι πολίτες δείχνουν μια σωστή συμπεριφορά. Φυσικά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στις συμπεριφορές των πολιτών. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και σε αυτά που κάνει το κράτος. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι ήδη 200 περισσότερα λεωφορεία θα είναι στις γραμμές, τις περιαστικές, σε πρώτη φάση του ΚΤΕΛ. Ευτυχώς. Πούλμαν του ΚΤΕΛ.
θα αποδεσμευτούν λεωφορεία τα οποία θα μπουν σε αυτές τις γραμμές που έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα, ας πούμε, ανθρώπων που τα χρησιμοποιεί, ώστε να αποφορτιστούν, αν θέλετε, τα λεωφορεία και να υπάρχουν λιγότεροι έτσι, άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα λεωφορείο. Όλα μαζί πρέπει να γίνουν, τίποτα δεν, από μόνο του δεν αρκεί, αλλά και τίποτα δεν μας εξασφαλίζει στο 100%, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα λεωφορείο για 5 ανθρώπους. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για την Αθήνα, τι να πούνε σε άλλες πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, που είναι περισσότερο, έχουν περισσότερο πληθυσμό και φυσικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα χρησιμοποιούν περισσότεροι άνθρωποι. Όμως, φορώντας τη μάσκα μας, πλένοντας τα χέρια μας, προσπαθώντας στις κοινωνικές μας συμπεριφορές να κρατάμε τις αποστάσεις, είναι κάτι που θα βοηθήσει. Όλοι έχουμε ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι, θέλουμε αυτή τη χαλαρότητα. Το να μαζευόμαστε στην πλατεία, κύριε Πετρόπη, μετά τις 12 το βράδυ, να είμαστε όλοι μαζί, σχεδόν ένας πάνω στον άλλον, δεν βοηθάει, γιατί μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι μας, θα έρθουμε σε επαφή με τους γονείς μας, με τους παππούδες μας, με άτομα του γενικού μας περιβάλλοντος που μπορεί να έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα και αυτό να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να τα καταφέρνει πολύ καλύτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε. Και θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ούτε φόβος, ούτε φυσικασμός, χρειάζεται σοβαρότητα και εφαρμογή των μέτρων. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα που ήδη έχουν εξαγγελθεί, τότε δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Να συμπληρώσω και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Γαϊτάνη, μου επιτρέπετε ότι προφανώς πρέπει να αυξήσουμε και τα τεστ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των τεστ, δυστυχώς η πιθανότητα να βρεθεί και κάποιος και να ανέβει ο αριθμός είναι δεδομένη. Ας μεγαλώσει λοιπόν και η πολιτεία τα τεστ, για να έχουμε ίσως και μια καλύτερη εικόνα για το πόσοι πράγματι νοσούν, γιατί έχουμε ακόμα και ασυμπτωματικούς. Μου δώσατε μια πάρα πολύ ωραία πάσα με θέματα, με αφορμή τα λεωφορεία. Θα πάω λίγο στο κομμάτι της παιδείας. Η κυβέρνηση ασκείται κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι από το άνοιγμα του lockdown που ζήσαμε μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση καθυστέρησε να πάρει μέτρα. Και τι εννοώ μέτρα? Καθυστέρησε να ξεκινήσει την παραγγελία των λεωφορείων. Καθυστέρησε να ψάξει να βρει περισσότερες αίθουσες για παιδιά. Mm-hmm. Καθυστέρησε να προσλάβει δασκάλους και καθηγητές στην παιδεία που έχει ελλείψεις. Και με δεδομένο ότι όλοι γνωρίζαμε και προφανώς οι επιστήμονες με τους οποίους φαίνεται ότι η κυβέρνηση ακούει ευλαβικά, γνωρίζαν και είχαν ενημερώσει για ένα δεύτερο κύμα. Ποια είναι η γνώμη σας τελικά, η κυβέρνηση καθυστέρησε να εκμεταλλευτεί πολύ παραγωγικά αυτό το χρονικό διάστημα ή όχι? Κάθε άλλο και θα σας αποδείξω το γιατί. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, κύριε Πετρόπουλο. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, πάρα λίγες μέρες πριν τελειώσουν οι εκλογές του 19, ξεκίνησε έναν διαγωνισμό για την αγορά νέων λεωφορείων. Αυτός ο διαγωνισμός κάποια στιγμή προς το τέλος του 19, αν θυμάμαι πολύ καλά και δεν κάνω κάποιο λάθος, στις αρχές του 20, εν πάση περιπτώσει λίγους μήνες μετά, κατέπεσε. Κρίθηκε μη σύνομος, εν πάση περιπτώσει σταμάτησε ο διαγωνισμός και κατά συνέπεια έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Το λεωφορείο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν είναι, ας πούμε, ένα φαγητό, δεν είναι ένα ποτό που το παραγγέλνεις και έρχεται σε λίγη ώρα. Χρειάζονται διαδικασίες για να το προμηθευτεί κανείς. Είναι διαγωνισμοί, προβλέπονται από ευρωπαϊκές και εθνική νομοθεσία. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το καταλαβαίνει ο καθένας μας, όπως και υπάρχει και κάποιος χρόνος για την αγορά του. Ήδη λοιπόν η κυβέρνηση είναι σε φάση να αγοράσει καινούργια λεωφορεία, τα οποία θα είναι προς το τέλος του χρόνου. Αποφασίστηκε να γίνει και αυτή η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι τον Ιούλιο του 19, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 850 λεωφορεία στην Αθήνα να κυκλοφορούν. Το Σεπτέμβριο του 20 αυτά ήταν περίπου 1.100. Στο τέλος του χρόνου θα είναι πολύ περισσότερα. Από τα 850 φτάσαμε στα 1.100. Δεν είναι, είναι μια αύξηση αυτή περίπου στο 30-35%, αν έτσι γρήγορα τα μαθηματικά μου με βοηθάνε να κάνω την πράξη, που σημαίνει ότι αν είχαμε μείνει στο παλιό αποτέλεσμα, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Σε ό,τι αφορά την παιδεία της αίθουσης για τους καθηγητές, θα σας έλεγα ότι αυτή η κριτική είναι και λίγο άδικη. Με ποια έννοια? Εφέτος για πρώτη χρονιά προσελήφθησαν 4.500 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία. Ποτέ άλλοτε
δεν είχαμε μόνιμους εκπαιδευτικούς. Έχουν πάει αυτοί, έχουν πάει. Ναι, έχουν πάει στα δικά σχολεία. Προσέξτε, έγινε διαγωνισμός για τη γενική εκπαίδευση, έχουν προσληφθεί 10.500 άνθρωποι, είναι στη φάση της πρόσληψης δηλαδή, και τους επόμενους μήνες θα ενταχθούν οργανικά στην εκπαίδευση. Σύμφωνα και με τους αναπληρωτές που ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας, χθες Τρίτη Τετάρτη, αυτή την εβδομάδα, περίπου 39.000, σχεδόν 40.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί φέτος μέχρι τις αρχές Οκτώβρη. Όταν αντίστοιχα το 2018, το Σεπτέμβριο του 2018, επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία χρονιά ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία σχολική χρονιά ενώ, είχαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είχαν προσληφθεί 18-19.000, δηλαδή υπερδιπλάσια έχουν προσληφθεί φέτος. Το πρόβλημα της σχολικής στέγης, κύριε Πετρόπουλε, είναι συγκεκριμένο στη χώρα μας. Εσείς είστε στη Νέα Σμύρνη, εγώ είμαι Καλλιθεάτης, δύο πυκνοκατοικημένοι δήμοι. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν αίθουσες. Ούτε γη δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γη. Πραγματικά λοιπόν το γνωρίζουμε αυτό, τα αστικά κέντρα που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πραγματικά εκτός Αθηνών, στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά ελάχιστα, περίπου το 3-4% των σχολικών αιθουσών έχει παραπάνω από 25 μαθητές. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι τα κρούσματα σε μαθητές είναι περίπου στο 0,02% των συνολικών κρουσμάτων. Δηλαδή θέλω να πω ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 25, 26, 27 παιδιά κάνουν μάθημα, φοράνε τις μάσκες τους. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας θυμίσω σημείο αυτό, γιατί την κριτική αυτή την ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι όταν το Μάιο άνοιγε η κυβέρνηση τα σχολεία με τον τρόπο που τα έχει ανοίξει, τότε ο τομεάρχης, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Φίλης, μιλούσε για ένα αχρίαστο ρίσκο που δεν έπρεπε να πάρει η πολιτεία. Αντίστοιχη κριτική λοιπόν κάνει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα πράγματα είναι όλα μαύρα, ότι σχεδόν τα πάντα καταραίουν και ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Εγώ σας λέω ότι η κυβέρνηση τα πάει εξαιρετικά στη διαχείριση της πανδημίας. Προφανώς υπάρχουν περιθώρια να πάμε και ακόμα καλύτερα και πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση. Αλλά τα γεγονότα και στην παιδεία και γενικότερα στην κοινωνία δεν είναι αποθαρρυντικά. Έτσι, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, έχουν σταθεροποιηθεί τα κρούσματα, το καλό είναι ναι, είναι 300-400 καθημερινά, αλλά είναι εκεί. Δεν έχουμε τη μια μέρα 300, την άλλη μέρα 550, την τρίτη μέρα 700, οπότε το γεγονός ότι έχουν σταθεροποιηθεί είναι μια καλή ένδειξη. Το σύστημα υγείας δέχεται μια πίεση, αλλά είναι στις δυνατότητες που έχει και φυσικά υπάρχει ένα άγχος και ένας προβληματισμός στο τι θα γίνει το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με την έννοια ότι, όπως λένε και οι επιστήμονες, θα υπάρχει μια έξαρση. Γι' αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Αν όμως εφαρμόσουμε τα μέτρα, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πριν φύγουμε από το θέμα της παιδείας, είχαμε πριν από μερικές μέρες μια μεγάλη μαθητική παρέλαση. Είχε πάρα πολύ κόσμο πραγματικά. Περάσαν μπροστά από το κοινοβούλιο. Τα αιτήματα είναι αυτά που κουβεντιάσαμε πριν από λίγο. Είδαμε και πάλι τους γνωστούς άγνωστους. Είδαμε και πάλι γνωστές μειοψηφίες να δημιουργούν προβλήματα. Είδαμε την αστυνομία να προσπαθεί να επιβληθεί βάσει της νομοθεσίας και της νέας. Ποια η γνώμη σας για τη συγκεκριμένη μαθητική παρέλαση? Αυτή η διαμαρτυρία είχε ως βάση τις μαθητικές καταλήψεις. Εγώ, κύριε Πετρόπουλε, έχω να πω ότι οι μαθητές έχουν συμφέρον να γυρίσουν στις αίθουσες, να μάθουν γράμματα και να βγουν να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Γιατί θα βγουν σε ένα δύσκολο κόσμο, σε ένα σκληρό κόσμο, με έντονο ανταγωνισμό. Και αυτός που θα επιβιώσει είναι αυτός που έχει ένα ισχυρό υπόβαθρο γνωσιακό και μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις του μέλλοντος. Και ξέρετε, όταν το δημόσιο σχολείο είναι κλειστό, διευρύνονται και οι διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών, διότι οι πλούσιοι την ίδια στιγμή έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους σε ένα ιδιωτικό σχολείο που λειτουργεί με τον ίδιο ακριβώς αριθμό ατόμων με το δημόσιο, όχι με λιγότερα παιδιά, με τον ίδιο ακριβώς αριθμό ατόμων, και την ίδια στιγμή οι μαθητές του δημοσίου σχολείου χάνουν το μάθημά τους. Άρα λοιπόν είναι προς το συμφέρον τους να επιστρέψουν. Το γεγονός ότι γίνεται τηλεκπαίδευση βοηθά, νομίζω έχει ξεθυμάνει το ζήτημα των καταλήψεων, το οποίο, αν θέλετε, είναι και ένα εποχιακό φαινόμενο. Και πέρσι είχαμε καταλήψεις και πρόπερσι είχαμε καταλήψεις και δυστυχώς αυτή η μόδα που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 1990, δυστυχώς διαρκεί μέχρι σήμερα. Το συμφέρον των μαθητών είναι να κάνουν μάθημα και φυσικά όποια προβλήματα υπάρχουν μπορεί να γίνει και διάλογος, μπορεί να γίνει μία συζήτηση, να κοιτάξουμε να τα λύσουμε, αλλά στον βαθμό που λύνονται. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, αν είναι να συζητήσουμε για το πρόβλημα της σχολικής στέγης στη χώρα μας, ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, αυτό είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, ειδικά
σε πυκνοκατοικημένους δήμους όπως της Αττικής. Οπότε το θέμα είναι ότι πρέπει να ζητήσουμε άλλες λύσεις και να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πάντα με ανοιχτά σχολεία. Κύριε Γαϊτάνη, πριν κλείσουμε, επειδή έχετε υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σαν δημοτικό σύμβουλο, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι από την παλιότερη σας πορεία. Εγώ την υπηρετώ στην Νέα Σμύρνη ως δημοσιογράφος. Να ρίξουμε μια ματιά στα νότια προάστια, στα οποία και εσείς και εγώ κατοικούμε. Είχαμε μια νέα πρόταση από την Μοχίγκαν για το ελληνικό. Έχουμε πάρα πολλά έργα στο παραλιακό Δέλτα. Όλοι φιλοδοξούμε να κάνουμε μια Ριβιέρα. Πώς πηγαίνει αυτό και λίγα λόγια για το ελληνικό. Κοιτάξτε, το ελληνικό βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησαν, μπήκαν οι μπουλντόζες τον Ιούνιο, έχουν αρχίσει και γκρεμίζουν κτίρια. Ο διαγωνισμός είναι στη φάση της ολοκλήρωσης για το καζίνο. Άνοιξε η οικονομική προσφορά. 5 φορές παραπάνω από το ελάχιστο ποσό, κύριε Πετρόπουλε, που είχε θέσει η πολιτεία, από τα 30 στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή την εβδομάδα είχαμε και την επένδυση της Microsoft, που δεν σχετίζεται άμεσα με τον νότιο τομέα, αλλά φυσικά δείχνει ότι η κυβέρνηση, αυτό που είχε πει από την αρχή, ότι θα προσελκύσει επενδύσεις για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, παραμένει σταθερά δεσμευμένη σε αυτό το στόχο. Και όταν το κάνει σε αυτή τη δύσκολη οικονομική χρονιά για όλη την Ιθύλιο, με τέτοιου είδους εμβληματικές επενδύσεις, πραγματικά καταλαβαίνει ο καθένας, κύριε Πετρόπου, τι θα γινόταν αν είχαμε μια ομαλότητα στην περίοδο στην οποία ζούμε. Άρα λοιπόν το ελληνικό προχωρά, η σύμβαση θα υπογραφεί, θα ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο και θα ξεκινήσει αρχές του 2021 πιο δυναμικά το έργο. Από την άλλη βλέπουμε η σύμβαση παραχώρησης Μαρίνας Αλίμου έχει υπογραφεί. Τα έργα για τη διαμόρφωση του ημιτού σε επισκέψιμο χώρο προχωράνε. Το έργο της περιφέρειας μεταξύ Καλυθέας και Μοσχάτου προχωρά και αυτό. Η περιοχή του νότιου τομέα έχει όλα τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τόπου για να γίνει πραγματικά μια αναπτυξιακή ατμομηχανή. Θα συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, συγκεντρώνει ήδη και θα συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα και η κυβέρνηση από τη μεριά της θα κάνει ό,τι μπορεί για να ενισχύσει, να επιταχύνει αν θέλετε αυτές τις εξελίξεις ώστε να δημιουργηθούν και πολλές θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί το εισόδημα των κατοίκων και να βελτιωθεί φυσικά και η ποιότητα ζωή, το οποίο είναι πάντα ένα ζητούμενο. Κύριε Γαϊτάνη, πριν κλείσουμε, θα μου επιτρέψετε να γκρινιάξω και εγώ μέσω του προσώπου σας ως δημοσιογράφος νεοσμυρνιώτης στην περιφέρεια της Αττικής. Έχουμε και εμείς στη Νέα Σμύρνη ένα μεγάλο έργο το οποίο ακόμη περιμένουμε να ξεκινήσει. Είναι το έργο της οδού Ακτάκη στο κλειστό γυμναστήριο. Γνωρίζετε κι εσείς ότι αυτό έχει καθυστερήσει περίπου 2 χρόνια να αρχίσει η ανέγερσή του και μια πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα Πανιώνιος, αλλά και μικρότερα σωματεία είναι ασκεπή. Αναμένουμε από την περιφέρεια και αν μπορέσετε κι εσείς σαν εκπρόσωπος τύπου να τσιγκλίσετε και λίγο παραπάνω, καλό θα είναι αυτό το έργο να ξεκινήσει σύντομα για να ολοκληρωθεί και γρήγορα. Εντάξει, μόνος πολίτης μπορεί κανείς να πει την άποψή του σε αυτό προς την περιφέρεια, διότι είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Σίγουρα, ξέρετε, ο Πανιώνιος, όπως και η Καλυθέα από την οποία προέρχομαι εγώ, ειδικά όμως η Νέα Σμύρνη, έχει μια έντονη παράδοση στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Γενικά οι περιοχές μας είναι αυτό που λέμε αθλητοκομάνες, με ολυμπιονίκες, με πρωταθλήματα, με συμμετοχές στην Ευρώπη. Πράγματι. Ο Πανιώνιος, μια τεράστια ιστορία πραγματικά. Αξίζει στην περιοχή φυσικά να κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο και πάντα είναι καλό να δημιουργούνται αθλητικοί χώροι που βοηθούν και τα νέα παιδιά να βρουν μια διέξοδο μακριά από τα τάμπλετ, το ίντερνετ ή άλλες ασχολίες και φυσικά να προάγουν την ποιότητα ζωής, γιατί ο αθλητισμός προσφέρει ευεξία και βοηθάει τον άνθρωπο να έχει μια υγιέστερη ζωή, το οποίο είναι ένα ζητούμενο. Συμφωνώ απολύτως. Κύριε Γαϊτάνη, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.